Με κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε η περιφορά του επιταφείου του Αγίου Ιωάννη στην Καβάλα, όπου το παρόν έδωσαν πλήθος πολιτών, τοπικών και πολιτικών φορέων, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Καβάλας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Συνέχεια η υπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη και οι υπομπές των επιταφείων των Ιερών Ναών Αγίου Παύλου, Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου συναντήθηκαν στον Δημοτικό Κήπο της Καβάλας, όπου το παρόν έδωσαν χιλιάδες πολιτών πλημμυρίζοντας το κέντρο της πόλης. Είμαστε εδώ όλοι που έχουμε ευθύνες στη ζωή και στον τόπο. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά μας είναι και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα οποία κρατούν τη λαμπάδα στο χέρι και μας βλέπουν με μία ελπίδα. Τι θα τους παραδώσουμε? Είναι τα παιδιά μας του μουσικού σχολείου. Είναι τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων, τα παπαδάκια. Είναι οι ιερείς μας. Είναι οι ψυχές μας. Συγχρόνως ευρίσκονται μαζί μας και οι σύλλογοι οι οποίοι διοργανώνουν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για την πατρίδα και για την Εκκλησία. Θέλω όμως να πω ότι σήμερα είναι μαζί μας και οι κεκοιμημένοι. Όλοι αυτοί που έχουν φύγει και αυτοί οι οποίοι έφυγαν στο δυστυχισμένο εκείνο γεγονός, στην κοιλάδα του ποινιού ποταμού. Θυμόμαστε, μνημονεύομαι, προσευχόμαστε. Ευχόμαστε για τους άρχοντες του τόπου μας, να τους φωτίσει ο Θεός, να πράττουν το καλό, το αληθινό, το ευλογημένο, το δίκαιο, το ανθρώπινο. Λάθη έχουμε όλοι. Όλοι βρισκόμαστε σε δυσκολίες. Στην περίπτωση όμως της ζωής μας αξίζει να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Σας εύχομαι να έχετε καλό Πάσχα, αγάπη, δύναμη, ελπίδα. Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε ακόμη ζωντανοί, όπως λέγει και ένα λαϊκό άσμα. Και δεν είμαστε ζωντανοί για τον εαυτό μας, αλλά είμαστε ζωντανοί για τους άλλους. Ας τρέξουμε λοιπόν, ας βοηθήσουμε, ας προσπαθήσουμε και ο Χριστός που βρίσκεται στον τάφο με το φως της Αναστάσεώς Του θα μας κατευθύνει
θα μας ενδυναμώσει και θα μας δώσει δύναμη για το μέλλον. Χρόνια ευλογημένα, χρόνια καλά, χρόνια δυνατά, αγαπημένα και ήρεμα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Καλή και ευλογημένη Ανάσταση. Εγένε.